Ως προς τους προστατευόμενους μάρτυρες, πράγματι εδώ το δικαστήριο έχει μια πολύ πολύ σαφή νομολογία, η οποία έχει ξυνήσει μια υπόθεση Αλκαβάζα και τα χέρια κατά Ηνωμένου Βασιλείου του 2011 και έχει εξειδικευθεί με μια μεταγενέστερη του 2014 στα Τσατσβίλη κατά Γερμανίας. Οι προϋποθέσεις και οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να προστατευτούν οι μάρτυρες να μην καταθέσουν ενώπιον δικαστηρίου ή να καταθέσουν ανώνυμα κτλ. Έχουν τεθεί σε αυτές τις δύο μεγάλες αποφάσεις του δικαστηρίου από το Τμήμα Ευρείας Συνθέσεως. Μπορεί να γίνει αυτό υπό όρους και προϋποθέσεις που να διασφαλίζουν συγχρόνως τα δικαιώματα του κατηγορουμένου ή η έκφραση η οποία χρησιμοποιεί το δικαστήριο να υπάρχουν οι λεγόμενες counterbalancing factors, δηλαδή παράγοντες που θα αντισταθμίζουν, αντισταθμιστικοί παράγοντες, από τη μια πλευρά δηλαδή να προστατεύεται ο μάρτυρας να καταθέσει ανώνυμα ή να καταθέσει εκτός δικαστηρίου ή να καταθέσει με βίντεο και να έχει γυρισμένη την πλάτη και το καθεξής, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν αντισταθμιστικοί παράγοντες που να συγχρόνως να προστατεύουν και τα δικαιώματα.